Χάνουν έσοδα, χάνουν και τον ύπνο τους για να φυλάνε σκοπιά έχοντας τα μάτια τους 14 σε επίδοξους δράστες. Ο λόγος για αρκετούς περιπτεριούχους στο Ηράκλειο, οι οποίοι δεν διαθετούν ρολά στα περίπτερά τους για να κλείνουν μετά τα μεσάνυχτα, με συνέπεια να παραμένουν μέσα στα περίπτερα και να εκτελούν χρέη φύλακα για την αποφυγή τυχών κλοπών. Για να μην κλέψουν τα προϊόντα, αφού δεν μπορεί να κατεβάσει κάτι, δεν έχει πού να τα βάλει. Και δεν έχουν προδιαγραφές για να κατεβάσουν ρολά, να το κλείσουν ή να τα βάλουν κάπου. Είναι όλα τα περίπτερα αυτά. Είναι, πώς δεν είναι. Είναι και μίνι μάρκετ. Κάθονται μέσα. Κάθονται μέσα με ανοιχτά τα φώτα. Τα χέρια μας είναι δεμένα, πραγματικά δεμένα. Αυτό το πράγμα τι είναι, αυτονόητο είναι. Δεν μπορούν να κλείσουν, πρέπει να είναι αναγκασμένοι να είναι μέσα. Διαφορετικά είναι 10.000 ευρώ το πρόστιμο. Πρόκειται για περίπτερα που δεν διαθέτουν την ανάλογη υποδομή για να βάλουν λουκέτο, καθώς πριν την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού, λειτουργούσαν 24 ώρες το 24ωρο. Καλό θα ήταν να μην γίνεται αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Τα 24ωρα ίσως και να έπρεπε να ξερούνται από αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν. Και είναι κρίμα να ταλαιπωριούνται έτσι κι αλλιώς και χωρίς να βγάζουν μεροκάματο. Βάζουν κορδέλες. Κλείνουν απλώς το ρολό του κουβουκλίου, να το πω έτσι. Και έχουν ανοιχτά τα φώτα, έχουν κάμερες μέσα και βλέπουν. Και αν περάσει κάποιος και θέλει να πάρει κάτι, του λένε μας απαγόρεψαν, έλα 4 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα οι τζίροι στα περίπτερα έχουν πέσει σημαντικά, με τον κλάδο να χαρακτηρίζει ως άδικο το μέτρο του κλεισίματος των περιπτέρων μετά τα μεσάνυχτα. Η κατάσταση είναι τραγική, διότι το κέρδος σε αυτά του είδους τα μαγαζιά είναι τη νύχτα. Που πουλάνε κάποια πράγματα που έχουν κέρδος, που έχουν, είναι αλκοόλ, είναι γάλατα, διάφορα τέτοια. Δεν μπορεί να ζήσει από τα τσιγάρα μόνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ. Αλλά όταν έχουν οικογένειες, τα πράγματα δύσκολα, φασουλάκι το μαζεύω με το μεροκάματο. Δεν έπρεπε να τα κλείσουν. Εμείς είμαστε σε χώρο περιορισμένο, ούτε μεταδίδουμε κορονοϊού, ούτε τίποτα. Την ημέρα απλά είμαστε εκεί. Για να πουλήσουμε μία τσίχλα, κάτι τέλος πάντων. Ή αν έχουν πελάτη, γιατί τώρα τον πελάτη τον κυνηγάμε και με τον ψαροτούφεκο.